Τις δράσεις που σχεδιάζονται για παρεμβάσεις στα πυρόπληκτα ανακοίνωσε κατά την επίσκεψή του στους Χράνους στον πυρόπληκτο Δήμο Μεγαλόπολης ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας. Ένα από τα δικά μας μηχανήματα τα οποία θα έρθουν 300.000 ευρώ για καθαρισμούς υδατορεμάτων. Πρόεδρε, αθρηστικά 300.000 ευρώ για καθαρισμούς υδατορεμάτων. Παράκληση τους καθαρισμούς, συγγνώμη, να τους κάνουν ντόπιοι. Δηλαδή μηχανηματάδες και οι δυνατόν αυτοί που συμμετείχαν στην κατάσταση της πυρκαγιάς. 1.200.000 ευρώ για το δρόμο Χορέμια, Πηδίτσα, Ίσαρη, Βάστα, Αγία Θεοδώρα, άμεση παρέμβαση, συντήρηση και αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο των Πυρόπληκτων Περιοχών του Δήμου Μεγαλόπολης, 600.000 ευρώ που επιμερίζονται 200 στην επαρχιακή οδό 7 προς Φαναΐτη Χράνους, 200 στην οδό 32 προς Χρούσα, 200 στην οδό προς Νεοχώρη, αποκατάσταση ζημιών περιοχής Βελιγωστής, γέφυρα Βελιγωστής 300.000 ευρώ, στους Χράνους αντικατάσταση δικτύων ίδρυψης από αμίαντο 200.000 ευρώ και τα δύο μικρά, διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών στο λεκανοπέδιο Μεγαλόπολης 200.000 ευρώ, τσιμεντόστρωση δρόμου από Αγία Τριάδα Παραδεισίων προς περιοχή Βρυσούλη 35.000 ευρώ. Από την πλευρά τους, οι τοπικοί παράγοντες κατέθεσαν προτάσεις ως προς τις κατευθύνσεις, τις οποίες εκτιμούν ότι πρέπει να κινηθούν οι άμεσες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε και η διάθεση αυτό δείχνει να αποκαταστήσουμε ό,τι έχει γίνει. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με τα ρέματα που περνάνε. Μεγάλα ρέματα και είναι μεσολυμπτά 600 που πλέον αυτά όλα θα βουλώσουν και δεν θα λειτουργήσει τίποτα τώρα. Γιατί την προηγούμενη φωτιά δεν είχε τόσο μεγάλη ζημιά το βουνό αυτό που κατεβαίνει προς τα χωράφια και τώρα θα τα καταστρέψει όλα πιστεύω. Ότι με τις πρώτες βροχές θα αρχίσουν να βουλώνουν όλα. Μεγαλόπολη Ίσαρη Βάστα. Έχει γίνει μια κατολίσθηση. Το οποίο τώρα κάει και αυτό, το οποίο το χειμώνα μάλλον θα κλείσει ο δρόμος. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα δηλαδή. Θα ήθελα μέσα στο χωριό τους δρόμους τους αγροτικούς να συντηρήσουμε, να τους μεγαλώσουμε, να τους συντηρήσουμε. Και όπως μίλησα και με τον κύριο Λαμπρόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη το πρωί, είναι ένας δρόμος που πάει στο αντιλιοστάσιο να φτιαχτεί, να τσιμενταριστεί, γιατί είναι μη προσβάσιμος όταν βρέχει. Τα ελαιοπερίβορα που υπάρχουν στο χωριό έχουν καταστραφεί τουλάχιστον το 90-95%. Υπήρχαν πολύ μικρή παραγωγή, άλλοι με 100, άλλοι με 200 δέντρα, τα οποία αυτά έχουν εξαφανιστεί. Εάν περιμένουμε από τον ΕΛΓΑ, ξέρουμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση του ΕΛΓΑ. Για τις ελιές είναι ο ΕΛΓΑ, θα κοιτάξουμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς στην αγορά δεντρυλίων. Αγορά μας τέθηκε και από αλλού αυτό. Και δεντρυλίων παραγωγικών και μη παραγωγικών. Ιδιαίτερα δήμαρχε δέντρα τα οποία δεν καίγονται. Δεν καίγονται όπως καίγονται τα απεύκα.